εκτίμησή μας είναι ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα πιάσει πάτο. Δεν έχει πιάσει ακόμα πάτο. Και το ίδιο ισχύει και συνολικά για την Ευρωζώνη. Και σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, όχι δικές μας, αλλά με τις οποίες συμφωνούμε, φαίνεται ότι θα μπουν σε φάση κρίσης και κράτη-μέλη που ως τώρα δεν έχουν χτυπηθεί. Επομένως, στον πάτο δεν έχουν φτάσει ακόμα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα και τα μέτρα. Ακόμα και αν έλθει η ανάκαμψη, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει μια ανάκαμψη. Αυτή η ανάκαμψη δεν πρόκειται να σηκώσει το λαό. Δεν πρόκειται δηλαδή να φέρει το λαό έστω στην κατάσταση που εμάς δεν μας άρεσε, που ήταν πριν το 2008. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ο λαός με βάση τους σχεδιασμούς και τη νοστόρα κατάσταση, γιατί ακόμα ο λαός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, θα ζήσει σε όλες τις πτυχές της ζωής του τις συνθήκες της δεκαετίας του 50 ως και του 60, ανάλογα ποια είναι και η θέση του μέσα στην ταξική διάρθρωση. Με αυτή την έννοια εμείς θέτουμε ξανά και θα επιμείνουμε, εκτιμώντας και που πάνε οι εξελίξεις, ότι το πραγματικό δίλημα για το λαό είναι ή θα τοποθετηθεί με την ανάπτυξη που υπηρετεί το κεφάλαιο και τα μονοπόλια, αυτή είναι το πραγματικό αφεντικό, όποια κυβέρνηση και αν είναι, και θα είναι ο λαός επουταγμένος, ή ο λαός θα διεκδικήσει να γίνει αφεντικό του πλούτου που παράγει, αφεντικό στην οικονομία και στην εξουσία.